Ο δεύτερος γύρος των τουρκικών προεδρικών εκλογών ήταν ελεύθερος αλλά όχι δίκαιος, σύμφωνα με τους παρατηρητές της εκλογικής διαδικασίας. Η αποστολή των διεθνών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης διαπίστωσε πως μεταξύ άλλων ο μηδιακός χρόνος του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ήταν συντριπτικά μεγαλύτερος από εκείνον του ανθυποψηφίου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Όπως και στον πρώτο γύρο, η μονομερής κάλυψη και η έλλειψη εξισορρόπησης έδωσαν ένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα στον κάτοχο του αξιώματος. Κριτική ασκήθηκε από τους παρατηρητές τόσο του ΟΑΣΕ όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης στην αντιμειονωτική ρητορική αμφότερων των υποψηφίων. Θα ήθελα πραγματικά να απευθύνω έκκληση να μην γίνεται μετά την προεκλογική εκστρατεία χρήση λόγου βίας και μίσους κατά των μειονοτήτων. Είτε πρόκειται για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος, είτε για πρόσφυγες, κάτι που δυστυχώς διαπιστώσαμε στον δεύτερο γύρο από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η τρίτη θητεία του στην ηγεσία του τουρκικού κράτους αναμένεται να είναι η πιο ακαθόδη στην καριέρα του Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει επομιστεί το δύσκολο έργο του να διαχειριστεί αφενός μια οικονομία με καλπάζοντα πληθωρισμό και αφετέρου την ανοικοδόμηση των περιοχών που ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό του Φεβρουαρίου.